Γεια σα, παιδιά. Rookies, rookies, rookies journal εδώ. Είμαι ο Σπύρο. Αυτό θα είναι το δικό μα αθλητικό ημερολόγιο και πάμε να το γράψουμε παρέα. Γράφουμε τι κάνουμε. Περίμενε. Πού πίσω. Άρε, φίλε. Καλησπέρα, Μάγκε. Ονομάζομαι Σπύρος. Ε, γιατί φτιάχνει αυτό το κανάλι, με ρωτά. Γιατί από μικρό παιδί Ήθελα να κάνω αυτό, να πω ε, κάνε like, subscribe και share. Όχι κόφτο, κόφτο αυτό, εντάξει κόφτο, δεν, δεν το θέλουμε. Η πλάκα κάνω, δεν ε, το κάνω το κανάλι για αυτό το λόγο. Ε, κάνω αυτό το κανάλι και αυτό το concept ε, που είναι ένα νέο project, το οποίο βέβαια ε, λόγω του lockdown δεν γίνεται ολοκληρωμένα σαν δομή που το έχω σκεφτεί. Το όνομά του είναι Rookies Journal. Ναι, Και στο χωριό μου δεν το λένε έτσι. Το λένε ημερολόγιο αρχαρίου. Πάμε να δούμε τι σημαίνει ημερολόγιο Αρχαρίου. Αρχάριο είναι κάποιο στη γυμναστική, ο οποίο ε, δεν γυμνάζεται πάνω από μία φορά τη βδομάδα, ή δύο φορέ τη βδομάδα. ή καθόλου. Ε, ή... Εγώ δεν γυμνάζομαι καθόλου. Ωραία. Εσύ που δεν γυμνάζεσαι καθόλου, ε, θε κάποιον να σε καθοδηγήσει, θε να ξεκινήσει τη γυμναστική. Ο στόχο μου ποιο είναι, να κάνω ένα άθλημα, να ξεκινήσω ένα άθλημα. Ποιο άθλημα είναι αυτό, Ένα άθλημα α πούμε πυγμαχία ή kickbox ή οτιδήποτε, πώ θα το ξεκινήσω. Είμαι αρχάριο. Ναι, μεν σκοτώνομαι στην προπόνηση κάθε μέρα. Ναι, μεν έχω καλό σώμα. Ναι, μεν τρώω καλά. Τα κάνω όλα αυτά ή δεν τα κάνω όλα αυτά. Να δείξουμε από το zero, από το μηδέν, πώ θα ξεκινήσει από τον καναπέ σου να σηκωθεί, να φας καλά, να γυμναστεί σωστά, να κάνει ενδυνάμωση για το άθλημα το συγκεκριμένο. Θα αναλύσουμε αυτά τα κομμάτια δηλαδή σε αυτό το κανάλι. Οπότε, εμεί τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε εισαγωγικά βίντεο να δείξουμε ε, πώς θα στηθεί ένα κορμί αθλητικό και κατ' επέκταση να πάει σε πιο αθλητικά κομμάτια. Θα ανακαλύψουμε μαζί τον κόσμο των αθλημάτων. Και αυτό θα γίνει με interaction. Δηλαδή θέλω το instagram μου είναι ανοιχτό για όλους σας. Θέλω να μου στέλνετε μηνύματα, να με ρωτάτε ε, πράγματα προσωπικά ή για γυμναστικές ή για προπονήσεις που θέλετε ή για διατροφή. Οπότε αυτό το κανάλι χτίζεται για εσάς, για εμένα, για να δούμε παρέα Πώ θα αθληθούμε καλύτερα και για ποιον στόχων θα αθληθούμε. Α, οκ. Okay. Αυτό που σου λέω ότι θέλω να κάνω με τα γυμναστήρια, θέλω να πάω σε προπόνητε να δείξω την προπόνηση ενό αρχαρίου στο συγκεκριμένο άθλημα. Προφανώ, παιδιά, αυτό δεν γίνεται αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό θα ξεκινήσουμε από το μηδέν να χτίζουμε ε, το αθλητικό μα κορμί. Αυτό πώ θα γίνει, με κάποια home workouts ίσω, ή θα δούμε πώ η γυμναστική μπορεί να γίνει διασκεδαστική. Γιατί η γυμναστική, παιδιά. Δεν είναι τιμωρία. Αυτό είναι ένα σύνηθε λάθο που κάνουν οι περισσότεροι. Βλέπουν σαν τιμωρία ε, μια γυμναστική, μια προπόνηση. Δηλαδή, λέω εγώ παράδειγμα. Ωρε, φίλε, έφαγα ένα μπέργκερ χθε και έχει χίλιε θερμίδε. Πρέπει να το κάψω με μια ώρα προπόνηση, ή με μισή ώρα τρέξιμο. Ή με...". Όχι. Είναι λάθο σκεπτικό αυτό. Το σωστό σκεπτικό ποιο είναι. Okay. Να πει, θα φάω το μπέργκερ γιατί έκανα μια ώρα προπόνηση. Αν αλλάξει λίγο σιγά σιγά αυτόν τον τρόπο σκέψη, θα δει ότι η προπόνηση θα γίνει ρουτίνα. Μπέργκερ, πίτσα, σουβλάκια, ό,τι γουστάρει ο καθένα, παιδιά. Γιατί το junk food είναι άχρηστε θερμίδε. Δεν σου προσφέρει απολύτω τίποτα. Μπορούμε να το βάλουμε σε ένα cheat day ενδεχομένω. Άρα, το σώμα σου σε κάθε ευκαιρία θα βρει τον τρόπο να κάνει λίπο ό,τι τρώ. Οπότε, αν εσύ έχει ένα σωστό τρόπο διατροφή, έναν σωστό τρόπο άσκηση και γίνει ρουτίνα, μπαίνει μέσα, εντυπώνεται στο DNA σου, στο μυαλό σου, ότι εγώ γυμνάζομαι να κάνουμε τρόπο ζωή, την άθληση, τη σωστή διατροφή. Δεν είπα όχι αλκοόλ, δεν είπα όχι junk food. Όχι. This is the way. <laughs> <laughs> λοιπόν, αυτά είχα να σα πω σήμερα. Ε, το βίντεο είναι εισαγωγικό, να με γνωρίσετε, να σα γνωρίσω. Το Instagram μου θα μπει κάτω στην περιγραφή. Είναι ελεύθερο. Πού, για δείξα Κάτω στην περιγραφή θα μπει. Εδώ από κάτω. <laughs> <laughs> Είστε ελεύθεροι να μου στείλετε ό,τι θέλετε, ό,τι απορία έχετε. Ακόμα και τα κακόβουλα σχόλια τα θέλουμε, γιατί αυτά μας κάνουν ακόμα πιο δυνατούς. Ε, ό,τι γουστάρετε να μου στείλετε, το Instagram μου είναι ανοιχτό. Απαντάω σε όλους. Μπορεί όχι κατευθείαν, αλλά είμαι εδώ. Απαντάω σε ερωτήσεις σας. Οπότε θα γνωριστούμε. Εύχομαι να σας αρέσουν τα βίντεο. Α, ναι. Ωραίος. Απαλώς θα λέγα. Έτσι. Ε, λοιπόν... <laughs> λοιπόν, στήρα, τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Για σας. Γεια σας, παιδιά.